Βέβαια, όποιος διαβάζει το βιβλίο το καταλαβαίνει. Όταν έχασα τον άντρα μου, δεν μπορούσα πια να του μιλήσω και αυτό μου φαινόταν φοβερό και άρχισα να του μιλάω μέσα από ένα γράμμα. Άρχισα να του γράφω λοιπόν αυτά που ήθελα να του πω, αυτά που ήθελα να θυμάμαι, αυτά που τα ωραία που θυμόμουν, τα λιγότερο ωραία και τελικά έγινε μια σαν αυτοβιογραφία ειδικής χρήσης που απευθυνόταν σε αυτόν. Αλλά έγινε μια αυτοβιογραφία και δεν φανταζόμουν στην αρχή πως θα γίνει βιβλίο. Εγώ απλώς του μίλαγα και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι αυτό θα είναι βιβλίο. Κρατούσατε δηλαδή σημειώσεις? Όχι, έγραφα κανονικά. Γράφατε κανονικά, ναι. Και το έδειξα τότε και στην Τάλκη τη ΖΕΗ και μου λέει αυτό είναι βιβλίο, πρέπει να το εκδώσεις. Και το έδωσα σε εκδόσεις Πατάκη, τώρα έχει κάνει 9 εκδόσεις που είναι ρεκόρ. Έχει πάει πολύ καλά, το έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, αισθάνομαι πολύ ωραία. Υπάρχουν δηλαδή, κυρία Καλογεροπούλου, πράγματα που θέλουμε να πούμε στο σύντροφό μας και δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε εν ζωή? Δεν ήταν αυτό, γιατί πολλοί το πιστεύουν ότι είναι αυτό. Αυτά που έπρεπε να πούμε τα είπαμε. Απλώς ήταν ότι μπορούσα να του πω τώρα πώς αισθάνομαι, τι μου αρέσει να θυμάμαι, άλλα πράγματα. Δηλαδή πράγματα που μετά μου έρχονταν να του πω και δεν τον είχα δίπλα να του τα πω. Οπότε γι' αυτό λέει και η άλλη ζωή ότι είναι σαν να μιλάω σε κάποιον, σαν να... αυτό το βιβλίο είναι σαν να κουβεντιάζω και να λέω διάφορα. Επί ευκαιρία θυμάμαι διάφορα για το σινεμά, για το θέατρο, την παιδική μου ηλικία. Εμείς να δείτε πώς θα θυμόμαστε που μεγαλώσαμε με τις ταινίες σας. Εγώ θυμάμαι και παλιά. Και ήσουν το ωραίο και αγνό κορίτσι. Θυμάμαι και πράγματα ακόμη και από την κατοχή που ήμουν παιδάκι μικρό. Δηλαδή και μετά τα σχολικά χρόνια, τους γάμους μου, τους δύο και το εξοχικό μου στο Πύλιο. Το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε με αυτό το βιβλίο ποιο είναι? Δεν έπρεπε να περάσω κανένα μήνυμα. Ήθελα απλώ να κουβεντιάσω και να λέω πράγματα που αισθάνομαι και που θυμάμαι και που δεν θα ήθελα να τα ξεχάσω. Είναι ένας τρόπος να μην τα ξεχάσεις όταν τα γράφεις κιόλας. Εγώ όπως μου γνώρισα, δεν έχω κάνει καμία λογοκρισία, ούτε το δούλεψα αυτό το κείμενο. Όπως ερχόταν το έγραφα. Απλώς έχω συνηθίσει να γράφω, επειδή γράφω και άλλα πράγματα. Γράφετε θεατρικά, παραμύθια κλπ. Είχα την αίσθηση του πώς μια φράση πρέπει να είναι διατυπωμένη, ποιες λέξεις θα διαλέξω για να πω αυτό που θέλω. Και όπως μου έρχονταν το έγραφα. Ούτε έκοψα μετά τίποτε, ούτε πρόσθεσα. Έτσι. Κάτι ετοιμάζεται πάλι. Νομίζω κάποιο βιβλίο λοιπόν, πάλι. Έβγαλα μόλις ένα βιβλίο που λέγεται Παραμύθια με την Ξένια. Αυτό είναι με άλλον εκδότη, με τις εκδότης Μάρτη. Είναι 4 παραμύθια που τα έχω διασκευάσει εγώ και που τα λέω και σε CD. Δηλαδή μέσα στο βιβλίο υπάρχει και ένα CD που λέω 4 παραμύθια. Και θα βγάλουμε και άλλα μετά. Και θα βγάλουμε και με τις εκδόσεις Πατάκη και άλλα. Αλλά αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 2 βιβλία. Το Γράμμα στον Κωστή και τα Παραμύθια με την Ξένια. Αυτά τα 2. Και στο θέατρο θα κάνετε κάτι? Ετοιμάζετε κάποιο, κάποια διασκευή, κάποιο παραμύθι? Ναι. Για να παίξω εγώ. Εγώ θα λέω παραμύθια από το Γενάρη. Αλλά δούλεψα για το θέατρο γιατί διασκεύασα το Δράκο του Σφάρτς, ένα θεατρικό έργο που θα ανεβάσουμε το Δεκέμβριο. Έκανα τη διασκευή και ετοίμασα και ένα άλλο βιβλίο που θα βγει αργότερα, δηλαδή είχα πολλή δουλειά. Αλλά στο θέατρο βασικά είναι που λέω τα παραμύθια και που διασκεύασα το θεατρικό έργο. Αυτή είναι η συμβολή μου. Και να είμαι από δίπλα. Δηλαδή μου λένε τώρα εσύ τι ρόλο παίζεις εκεί πέρα. Λέω εγώ είμαι η μαμά του θεάτρου, η γιαγιά, όπως θέλετε πες το. Ο Θωμάς ο Μοσχόπουλος λέει η ψυχή, λέει του Πόρτα. Αυτό τέλος πάντων. Είμαι από δίπλα και τους καμαρώνω. Η νεολαία. Σε καιρό κρίσης, τι έχουν να προσφέρουν όλα αυτά, οι καλλιτέχνες, η θεατρική συγγραφή, τα παραμύθια, όλα αυτά που κάνετε εσείς? Κοιτάξτε, όλα αυτά σε μεταφέρουν σε έναν άλλο κόσμο. Και επειδή ο κόσμος που ζούμε είναι πολύ χάλια, είναι πολύ ευχάριστο να μεταφέρεσαι σε ένα φανταστικό κόσμο, όποιος και αν είναι αυτός. Μπορεί να είναι και ένας κόσμος που σε προβληματίζει, όπως θα είναι τώρα στη δίκη του Κάφκα που θα ανεβάσουμε. Μπορεί να είναι κάτι που ονειρεύεσαι, που είναι πιο παραμυθένιο. Όλα αυτά νομίζω εμείς τώρα οι καλλιτέχνες είμαστε και τυχεροί. Γιατί μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε μπορούμε να χωνόμαστε μέσα σε αυτόν τον άλλο κόσμο και να φανταζόμαστε τα δικά μας. Αυτό είναι μεγάλη τύχη, μεγάλη ευτυχία. Γιατί κατά τα άλλα είναι δύσκολα. Δηλαδή το παραμύθι γίνεται παραμυθία.
το παραμύθι είναι παραμύθι. Ναι. Και γίνεται παραμυθία κάποια φορά. Ναι, χρειάζεται και αυτό. Δηλαδή χρειαζόμαστε και την πραγματικότητα, χρειαζόμαστε και κάτι άλλο. Δηλαδή χρειαζόμαστε και το όνειρο. Αφού μας λένε η πολιτική παραμύθια, έτσι να πει και η τέχνη. Κάτι να ονειρευόμαστε. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε κάτι να ονειρευόμαστε όταν το φτιάχνουμε δηλαδή. Επειδή έχετε μια εμπειρία ζωής, όπως είπατε, ζήσατε και την κατοχή σαν μικρό παιδάκι, τι έχετε να πείτε έτσι μια συμβουλή στους νέους, στους νεότερους που ξεκινάνε τώρα τη ζωή τους, που αγωνίζονται σε εποχή κρίσης. Δεν δίνω συμβουλές στους νέους, τους καμαρώνω μονάχα. Τους καμαρώνω, τους στηρίζω όσο μπορώ και είμαι δίπλα τους, μόνο συμβουλές δεν τους δίνω. Αυτοί μου δίνουν πράγματα. Εγώ είμαι σαν τον βαμπύρ και τους πίνω το αίμα. Είμαι από δίπλα τους και χαίρομαι. Τώρα από εκεί και πέρα μια συμβουλή που νομίζω ότι αξίζει για όλους μας είναι να μην είμαστε... Να είμαστε απαιτητικοί, αλλά να μην είμαστε πολύ σκληροί με τον εαυτό μας. Να δεχόμαστε και τα καλά και τα κακά και να χαιρόμαστε χωρίς να είμαστε παραπονιάριδες. Να μην πλεγόμαστε για τη ζωή μας. Και αυτό νομίζω ότι το έκανα και με το βιβλίο. Δηλαδή, ενώ ξεκίνησε με πόνο, είναι ένα βιβλίο που τελικά σου δίνει έναν τρόπο να χαίρεσαι και τα μικρά και τα μεγάλα πράγματα. Στην Τρίπολη έχετε ξανάρθει? Έχω ξανάρθει πολλές φορές, αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια να έρθω. Όταν πηγαίναμε περιοδίες, έχει αλλάξει βέβαια η Τρίπολη, δεν υπήρχαν αυτοί οι ωραίοι πεζόδρομοι, άλλα θυμάμαι. Την πλατεία έτσι τη θυμάμαι. Λίγα σπάμε. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο το να πεις με δύο λόγια ένα βιβλίο που τι ακριβώς πρεσβεύει. Απλά εκείνο που έχω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ το Βιβλιοτεχνικό Όμιλο για την τιμή που μου κάνει να συμμετέχω σε αυτή την εκθέση. Για τον απλούστατο λόγο ότι και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε μια φάση ζωής που προσπαθώ να διαπραγματευτώ την απώλεια. Και δυστυχώς συνειδητοποιώ ότι οι δικές μας αξίες, ο τρόπος ζωής μας, ο πολιτισμός μας δεν μας έχει μάθει, δεν έχουμε την κουλτούρα του πώς να διαχειριστούμε, αν θέλετε, την οριστική απώλεια, το θάνατο, με άλλα λόγια. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν που του έδωσα μια τέτοια πρόκληση. Δεν ξέρω αν μου έδωσε απαντήσεις στο πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά όπως η πραγματική τέχνη δίνει απαντήσεις σε πολλά άλλα ζωτικά για τη ζωή μας πράγματα. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Με την κυρία Καλογεροπούλου έχετε και το ίδιο επάγγελμα. Ηθοποιός η κυρία Καλογεροπούλου, ηθοποιός και εσείς. Θέλω να μας πείτε έτσι ποια είναι η εικόνα που έχετε για αυτήν. Νομίζω το λέει χαρακτηριστικά και μέσα στο βιβλίο. Ο κόσμος με γνωρίζει μέσα από τις ταινίες μου. Ταινίες που πολλές φορές δεν μου προσέφεραν τίποτα όσον αφορά το υποκριτικό μου, την υποκριτική μου πορεία. Τις έκανα απλά για να πληρώνω τα χρέη μου στο θέατρο. Έτσι την γνώρισα αρχικά. Βέβαια στην Αθήνα και μέσω της δουλειάς βρήκα την ευκαιρία να δω και τη δουλειά της στο θέατρο και πραγματικά να εκτιμήσω έναν άνθρωπο που αγαπά το θέατρο, αγωνίζεται και συνεχίζει να υπάρχει γι' αυτό. Γιατί είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας, ξέρετε αυτό. Μας αγαπάει ο κόσμος μέσα από την τηλεόραση. Δεν είμαστε ίσως αυτό που δείχνει η τηλεόραση, είμαστε και κάτι άλλο πέρα από αυτό και το θέατρο μας το αποκαλύπτει. Λίγο πριν η κυρία Καλογεροπούλου μας είπε ότι ξεκίνησε να γράψει ένα βιβλίο με το αίσθημα του πόνου, της απώλειας που είπατε κι εσείς, αλλά τελικά καταλήγει, λέει, να δίνει ένα μήνυμα ζωής. Χαρείτε το σήμερα, χαρείτε τη ζωή. Πιστεύετε ότι μπορεί ο πόνος τελικά να μετατρεπεί σε ένα τέτοιο σάλπισμα για την νεότερη γενιά? Νομίζω την απάντηση την έχει δώσει ο Φρόιντ. Νομίζω ότι εκεί είναι η απάντηση, ότι πραγματικά ο πόνος γίνεται δημιουργία και ο πόνος μας δείχνει και την ανάγκη της χαράς. Η τέχνη, αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτό ακριβώς κάνει. Μας συμπληρώνει με τη μοίρα μας και η μοίρα μας είναι αυτό. Ό,τι γεννάτε, πεθαίνει και η στιγμή είναι η ευτυχία. Μια μεγάλη κυρία της θεατρικής σκηνής και όχι μόνο, μια κυρία που υπηρέτησε και εξακολουθεί να υπηρετεί με συνέπεια και ήθος βασανίδη, την κυρία Ξένια Καλογεροπούλου. Η χαριτωμένη εγγενή δεκάδων έργων του ελληνικού και ξένου δραματολογίου, η θειασάρχης και πρωταγωνίστρια, η δημιουργός του θεάτρου Πόρτα, η συγγραφέας παιδικών θεατρικών έργων, η μεταφράστρια, η σκηνοθέτης, η πολυσχηδής και ταυτόχρονα σεμνή, άμεση, χωρίς πόζες και αρχισμούς γυναίκα, η Ξένια με το θαλερό πνεύμα που, αν και διανύει την 8η δεκαετία της ζωής της, δεν το βάζει κάτω και παραμένει δραστήρια και ανοιχτή
ένα μήνυμα. Πόσο σπουδαίο είναι να ζεις και να δημιουργείς σύμφωνα με την ηλικία σου. Να αποδέχεσαι τον εαυτό σου όπως είναι μέσα στον χρόνο που περνάει και έτσι να αποτελείς σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά. Ξένια Καλογεροπούλου, λοιπόν, μας συστήνεται ξανά αυτή τη φορά μέσα από το βιβλίο της «Γράμμα στον Κωστή», που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2015 από τις εκδόσεις Παγκάκη και μας συστήνεται αυτή τη φορά, όπως είπαμε, με μια εκβαθέων εξομολόγηση που ανοίγει σε όλους εμάς την αυλαία μιας πιο προσωπικής, πιο άγνωστης πτυχής της ζωής της.